Γεια σας και καλώς ήρθατε στο Kiki Crochet. Σήμερα θα μάθουμε να φτιάχνουμε μαζί βήμα-βήμα βραχιολάκια για το Μάρτι με την τεχνική κουμιχίμο. Η τεχνική κουμιχίμο απαιτεί αυτό εδώ το εργαλείο που το φτιάχνουμε με το χαρτονάκι, θα δούμε σε λίγο πώς θα το φτιάξουμε, και συνολικά 7 κλωστές 45 εκατοστά έκαστη. Τώρα, για παιδικό μέγεθος θέλουμε το βραχιολάκι να είναι συνολικά 15 με 16 εκατοστά το συνολικό του μήκος, και για ενήλικα θέλουμε να είναι γύρω στα 18 εκατοστά. Πάμε να δούμε πώς θα φτιάξουμε το εργαλείο για την τεχνική και πώς θα ξεκινήσουμε το βραχιόλι μας. Με την τεχνική κουμιχίμο θέλουμε αυτό εδώ το χαρτονάκι. Αυτό εδώ το χαρτόνι έχω πάρει εγώ έναν διαβήτη απάνω σε χαρτόνι οντουλέ. Έχω πάρει ένα διαβήτη και τον έχω ανοίξει μέχρι να είναι συνολικά 10 εκατοστά το άνοιγμα του διαβήτη. Και έχω κάνει τον κύκλο γύρω-γύρω στο χαρτόνι και το έχω κόψει και έχω αυτό το αποτέλεσμα. Για να έχουμε λοιπόν αυτό εδώ το λουλουδάκι, έχω κάνει και βελάκια πάνω στο χαρτόνι μου, γιατί το είχα δώσει στη μικρή και το έφτιαχνε το βραχιολάκι. Οπότε για να μην μπερδευτεί, τη είχα κάνει σε όλα τα πέταλα πάνω από το λουλουδάκι, τη είχα κάνει τα βελάκια για να ξέρω από μια μεριά πρέπει να το γυρίζει. Λοιπόν, έχουμε λοιπόν τον κύκλο, ο οποίος έχει διάμετρο 10 εκατοστά. Εφόσον λοιπόν έχουμε τον κύκλο μας και είναι έτοιμος, θέλουμε να τον χωρίσουμε σε 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 σημεία. Πώς θα το κάνουμε αυτό? Ξέρουμε ότι το κέντρο μας είναι εδώ που έχουμε βάλει τον διαβήτη. Οπότε, έχοντας το κέντρο του διαβήτη, εδώ την μύτη, σαν κέντρο, ξεκινώ και κάνω την πρώτη γραμμή προς τα κάτω. Θα το γυρίσω τώρα από την άλλη και θα κάνω πάλι άλλη μια γραμμή που θα περνάει από τη μέση για να κάνουμε ένα σταυρό. Έχοντας κάνει αυτό, θα έχουμε χωρίσει και το χαρτόνι μας σε 4 ίσα σημεία. Έχουμε λοιπόν 4 ίσια σημεία επάνω στο χαρτόνι. Τώρα θα το γυρίσουμε για να κάνουμε άλλη μια γραμμή πηγαίνοντας προς τα κάτω εδώ. Πάντα θέλουμε να περνάει η γραμμή από το κέντρο, από εκεί δηλαδή που είχαμε βάλει την μύτη του διαβήτη. Και τώρα το ξαναγυρνάω άλλη μία φορά, εδώ που έχω το μεγάλο κομμάτι, για να ξαναπεράσει από το κέντρο εδώ, ξανά άλλη μία γραμμή, για να είναι χωρισμένος ο κύκλος ίσα κομμάτια. Οπότε, έχουμε χωρίσει τον κύκλο μας. Τώρα, αυτό που θέλω να κάνω είναι, θα πάρω το ψαλίδι και θα κόψω στις γραμμές, αλλά όχι μέχρι μέσα, θα κόβω μέχρι εδώ. Παίρνω λοιπόν το ψαλίδι μου και κόβω λίγο. Επάνω στις γραμμές που έχω κάνει όμως. Στο επόμενο, κόβω. Στο επόμενο, κόβω. Στο επόμενο, κόβω. Στο επόμενο κόβω. Τώρα δεν έχει σημασία, παίζει μεγάλο ρόλο αν είναι κομμένα ακριβώς μέχρι το ίδιο σημείο. Δηλαδή μην σας αγχώσει αυτό. Απλά θέλω να βεβαιωθώ ότι έχω κόψει επάνω σε όλες τις γραμμές που έχω κάνει. Έχουμε κόψει λοιπόν επάνω σε όλες τις γραμμές. Αυτό που θέλουμε να κάνουμε τώρα, επάνω σε κάθε κομματάκι πίτσα, ας το πούμε, επάνω σε κάθε τριγωνάκι εδώ πέρα, θέλουμε να στρογγυλέψουμε λίγο τις γωνίες, έτσι ώστε να περνάει εύκολα η κλωστή. Οπότε, στο πρώτο 8 εδώ πέρα, παίρνω με το ψαλίδι μου και απλά στρογγυλεύω τη γωνία. Το γυρνάω και από την ανάποδη για να κάνω το ίδιο ακριβώς και στην άλλη γωνία του κομματιού αυτού. Κάνω το ίδιο ακριβώς σε όλα τα κομματάκια. Θέλω να στρογγυλέψω τις γωνίες ώστε να περνάει εύκολα η κλωστή μου από μέσα. Έχω ετοιμάσει το χαρτονάκι μου. Έχω στρογγυλέψει όλες τις γωνίες και τώρα με το μολύβι το βάζω στο κέντρο εδώ που είχα βάλει τον διαβήτη και ανοίγουμε λίγο την τρύπα για να μπορούν να περνάνε από μέσα οι κλωστές. Αφού έχουμε ετοιμάσει το λουλουδάκι μας, κόβουμε τις κλωστές
και έχω συνολικά 7 κλωστές, 4 κόκκινες και 3 άσπρες. Για να έχουμε αυτό το σπιράλ το αποτέλεσμα, θα έχετε είτε 4 άσπρες και 3 κόκκινες ή 4 κόκκινες και 3 άσπρες, για να έχετε αυτό εδώ το αποτέλεσμα. Για να έχουμε αυτό εδώ το αποτέλεσμα, θέλουμε συνολικά 6 κόκκινες, 1 άσπρη. Και για να έχουμε αυτό εδώ το αποτέλεσμα, θέλουμε 6 άσπρες και 1 κόκκινη. Για αυτά εδώ τα δύο βραχιόλια, δεν έχει σημασία πώς θα βάλετε τις κλωστές επάνω στο λουλούδι που θα σας δείξω τώρα. Μπορείτε να τις βάλετε με οποιαδήποτε σειρά θέλετε. Για να έχουμε όμως το σπιράλ αποτέλεσμα, πρέπει να είναι με τη σειρά τα χρώματα. Οπότε έχω συνολικά 7 κλωστές, 45 εκατοστά το συνολικό μήκος της κάθε κλωστής. Τις ευθυγραμμίζω όλες μαζί και κάνουμε έναν κόμπο. Αυτόν λοιπόν τον κόμπο θα τον περάσω από κάτω. Τι έχω κάνει εγώ, παίρνω ένα βελονάκι, το περνάω από κάτω προς τα πάνω, πιάνω τις κλωστές και τις περνάω κάτω από την τρύπα. Και τραβάω μέχρι να περάσει και ο κόμπος από μέσα. Και μετά τεντώνω τις κλωστές μέχρι ο κόμπος να είναι ακριβώς. Τώρα, αν η τρύπα είναι αρκετά μεγάλη και σας φεύγει ο κόμπος από μέσα, πιάνετε με ένα σελοτέιπ την άκρη εδώ πέρα. Τώρα, πάμε να ξεκινήσουμε. Να δούμε πώς πλέκουμε τα βραχιολάκια αυτά. Όπως είπα και πριν, όταν θέλουμε να κάνουμε το σπιράλ αποτέλεσμα αυτό εδώ, θέλουμε τα χρώματα να είναι με τη σειρά, δηλαδή όλα τα κόκκινα από τη μία μεριά και όλα τα άσπρα από την άλλη. Οπότε πιάνω τις κλωστές και τις τεντώνω και τις περνώ μέσα από τα ανοίγματα. Το επόμενο. Πιάνω την κλωστή, την τεντώνω, την περνώ μέσα από το άνοιγμα. Επόμενη κλωστή. Την παίρνω και την περνώ μέσα στο άνοιγμα. Και την τελευταία κόκκινη. Την πιάνω και την περνάω μέσα από το άνοιγμα. Και τώρα τις άσπρες. Τις πιάνουμε, τις τεντώνουμε και τις περνάμε μέσα από τα ανοίγματα. Και έχουμε αυτό εδώ. Όταν θέλουμε να έχουμε λοιπόν το σπιράλ το αποτέλεσμα, πρέπει τα χρώματα να είναι χωρισμένα. Τα κόκκινα από τη μία μεριά και τα άσπρα από την άλλη. Αντίστοιχα, αν έχετε 4 άσπρες κλωστές, θα τις βάλετε 4 τις άσπρες από τη μία μεριά και τις κόκκινες από την άλλη. Γι' αυτό εδώ το αποτέλεσμα, όπως είπα και πριν, θέλουμε 6 κόκκινες και 1 άσπρη. Δεν έχει σημασία πώς θα τις βάλουμε πάνω στο λουλουδάκι μας. Και εδώ θέλουμε 6 άσπρες και 1 κόκκινη. Πάλι δεν έχει σημασία πώς θα τα βάλουμε πάνω στο καρτελάκι μας. Ο τρόπος πλεξίματος είναι ακριβώς ο ίδιος για οποιοδήποτε βραχιολάκι επιλέξετε να πλέξετε. Λοιπόν, πάντα θα γυρνάμε τον δίσκο μας αριστερόστροφα κάθε φορά που περνάμε την κλωστή. Και το κενό που δεν έχει κλωστή είναι το 0. Αυτό πρέπει να έχω πάντα μπροστά μου, να κοιτάζει προς τα κάτω. Μετράω 1, 2, 3 κλωστές, πιάνω την τρίτη, την βγάζω και τη βάζω στο 0. Γυρνάω τον δίσκο μου αριστερόστροφα, να έχω το 0. Κάθε φορά το άδειο είναι το 0. Να έχω το 0 προς τα κάτω και μετράω 1, 2, 3 κλωστές, την βγάζω, την περνάω μέσα στο 0. Γυρνάω το δίσκο μου αριστερόστροφα, να είναι το 0 προς τα κάτω και μετράω 1, 2, 3 κλωστές, την βγάζω και την περνάω μέσα στο 0. Γυρνάω το δίσκο μου αριστερόστροφα, μετράω 1, 2, 3 κλωστές, πιάνω την τρίτη, την περνάω μέσα στο 0. Γυρνάω το δίσκο μου αριστερόστροφα, μετράω 1, 2, 3 κλωστές, τη βγάζω, την περνάω μέσα στο 0. Τώρα, καθώς προχωράμε, επειδή δημιουργείται το βραχιολάκι και γι' αυτό καλό είναι να μην έχουμε πολύ μεγάλη τρύπα η οποία να χρειαστεί να πιάσουμε τις κλωστές με βελονάκι, καθώς προχωράμε, πιάνουμε την άκρη από κάτω και την τραβάμε λίγο-λίγο για να ανοίγει το βραχιόλι. Να περνάει δηλαδή από κάτω το βραχιόλι που έχουμε ετοιμάσει. Γυρνάμε το δίσκο μας αριστερόστροφα και συνεχίζουμε και πιάνουμε πάντα την τρίτη κλωστή, 1, 2, 3 κλωστές πίσω
και πάτε την περνάμε στο 0. Και κάνουμε αυτή τη διαδικασία μέχρι να ολοκληρώσουμε όλο μας το βραχιολάκι. Το 0 θέλουμε πάντα να κοιτάζει κάτω. Και πάτε πιάνουμε την τρίτη κλωστή, μετρώντας από αριστερά πηγαίνοντας προς τα πάνω. Και καθώς προχωράω, τραβάω λίγο το βραχιόλι, βλέπουμε ότι έχει αρχίσει σιγά σιγά να δημιουργείται. Το κάθε βραχιολάκι, ανάλογα τώρα και την ταχύτητα που το πλέκεται, θέλει περίπου μία ωρίτσα, 45 λεπτά, κάπου εκεί και ολοκληρώνεται. Τώρα εγώ θα πάω το υπόλοιπο να το ολοκληρώσω εκτός βίντεο. Ξαναεπαναλαμβάνω για μία τελευταία φορά τα βήματα. Το 0 που είναι το κενό μας, η κενή τρύπα που δεν έχουμε περάσει μέσα κλωστή, θα κοιτάζει πάντα κάτω και πάντα μετράμε 1, 2, 3 κλωστές πίσω, πιάνουμε την τρίτη κλωστή και την περνάμε μέσα στο 0 και πάντα γυρνάμε τον δίσκο μας αριστερόστροφα και κάθε λίγο που πλέκουμε, που ολοκληρώνουμε το βραχιολάκι, πιάνουμε την άκρη από κάτω και την τεντώνουμε λίγο, δεν την τραβάμε πάρα πολύ, λίγο για να πηγαίνει κάτω αυτό που έχουμε πλέξει και να μπορούμε να συνεχίσουμε να πλέκουμε. Όταν θα έχω τελειώσει το βραχιόλι μου, θα ανοίξω για να δούμε πόσο μεγάλο έχει γίνει και θα αναφέρω πόσο μεγάλο πρέπει να είναι για ενήλικα, πόσο και πόσο για τις πιο μικρές μας ηλικίες. Οπότε συνεχίζουμε να ακολουθούμε την ίδια διαδικασία. Όταν έχω σχεδόν ολοκληρώσει και εγώ, θα ανοίξω για να δούμε πώς θα κλείσουμε το βραχιολάκι μας. Στο σημείο αυτό, έχω σχεδόν ολοκληρώσει το βραχιόλι μου και αυτό που θα κάνω τώρα είναι, θα το πιάσω από κάτω εδώ, να το σφίξω για να μην λυθούν οι κόμποι που έχουν δημιουργηθεί τα δεσίματα και περνάω, μάλλον βγάζω τις κλωστές μέσα από τα κενά εδώ στο λουλουδάκι μου, βγάζω μία-μία την κλωστή προσεκτικά και τις βγάζω μέσα από το κέντρο του λουλουδιού. Τώρα πολύ προσεκτικά, αυτό που θέλω να κάνω είναι, θέλω να κάνω έναν κόμπο και εδώ πέρα. Σφίγγουμε καλά. Και τώρα, αντί να βάλουμε κούμπομα, αυτό που θα κάνουμε στο βραχιολάκι μας είναι, θα κάνω άλλον έναν κόμπο, ο οποίος θέλω να γίνει εδώ περίπου. Να μην έχει πάνω από ένα εκατοστό περιθώριο ο ένας κόμπος με τον άλλον, έτσι ώστε ο κόμπος της αρχής να μπει ανάμεσα εδώ και να ασφαλίσει το βραχιολάκι μας. Βέβαια, αν εσείς θέλετε να το κάνετε με κάποιο άλλο τρόπο, να βάλετε κάποιο κούμπομα ή οτιδήποτε, μπορείτε να το κάνετε και αυτό. Οπότε πάω να κάνω άλλον έναν κόμπο. Πολύ προσεκτικά και θέλω να τον σφίξω να είναι κοντά ο ένας κόμπος με τον άλλον. Αυτό εδώ θέλουμε δηλαδή, αυτήν την απόσταση. Και αυτό που θα κάνω τώρα είναι, θα κουρέψω λίγο τις κλωστές μου να είναι κοντές. Το ίδιο και στην άλλη μεριά. Πιάνω τώρα τον κόμπο της αρχής και θα τον περάσω ανάμεσα εδώ και δεν θέλουμε να είναι πολύ μεγάλο το κενό, έτσι ώστε να είναι αρκετά σφιχτό να μην φεύγει ο κόμπος, να μην λύνεται το βραχιόλι μας. Έτοιμο. Και στο σημείο αυτό το μαρτάκι μας είναι έτοιμο, όπως έχω αναφέρει και στην αρχή του βίντεο. Για μέγεθος ενήλικα θέλουμε να είναι συνολικά 18 εκατοστά και για παιδικό θέλουμε να είναι περίπου 15 με 16 εκατοστά το συνολικό μήκος του βραχιολιού. Ευχαριστώ πολύ για το χρόνο σας, μην ξεχάσετε να πατήσετε εγγραφή και αν σας αρέσουν τα βίντεο που βλέπετε μην ξεχνάτε να κάνετε ένα like και να γράφετε και ένα σχόλιο κάτω από το βίντεο. Και πάλι σας ευχαριστώ,
Γεια σας!